Έντονος προβληματισμός επικρατεί και πάλι σε επαγγελματίες και απλούς πολίτες που συχνάσουν στην κεντρική πλατεία της πόλης, αφού για άλλη μια φορά μετατράπηκε σε πεδίο μάχης. Ομάδες αθήγγανων, άγνωστο γιατί, προσπάθησαν να λύσουν τις διαφορές τους διαπληκτιζόμενοι στην κεντρική πλατεία, παρόλα αυτά δεν έμειναν εκεί. Σύμφωνα με τις καταγγελίες επαγγελματιών και πολιτών, λίγο μετά τις 12 ξεκίνησε άγριος καυγάς μεταξύ των Αθηγκάνων, όπου χειροδικούσαν με άσχημο τρόπο, ενώ υπήρξαν και μικροτραυματισμοί και φθορές σε κάδους του Δήμου. Η επέμβαση της αστυνομίας άρχισε πάνω από ένα τέταρτο, ενώ σύμφωνα με τις καταγγελίες, με την αποχώρηση των αστυνομικών αρχών, το σκηνικό Western επαναλήφθηκε. Για την ιστορία, η αστυνομία προχώρησε σε δύο προσαγωγές. Είναι τα συνηθισμένα γεγονότα στο κοινό της Καβάλας. Γεύτικος καυγάς. Από το πρωί συνέχεια, μάλλον τελευταία τώρα εδώ πέρα, δεν ξεθυμάναν και έσπασαν εδώ πέρα του κάδου. Έχει ένα με κλωτσιά εδώ, ξεθύμανε, σπάζουν τα κάδου. Αργότερα, λίγο αργότερα ήρθε η αστυνομία, πήρε μερικούς, δεν ξέρω τι θα γίνει. Πάντως αυτό να σταματήσει από την κεντρική πλατεία που είναι εδώ πέρα, περνάει τόσο κόσμο εδώ πέρα και ακούμε και βλέπουμε τις φασαρίες των γύφτων εδώ πέρα. Λέει η αστυνομία άργησε πολύ. Άργησε. Περίπου ένα τέταρτο έκανε. Στην κεντρική πλατεία, ένα τέταρτο. Ήταν σοβαρό το επεισόδιο, είχε τραυματισμούς, γιατί μας είπαν ότι δαρθήκανε πολύ. Όχι σε τέτοιο βαθμό. Πέφτανε κάτω, σηκωνόταν πάνω. Αυτοί, ξέρετε, οι δύο ομάδες χωρίζονται εκεί πέρα, άντρες και γυναίκες, μέχρι που μπήκαν εδώ στο καινούριο περίπτερο μέσα. Σπάσαν τίποτα, κάνουν κάποιες ζημιές. Εδώ τους κάδους εκεί πέρα. Ήμουν και κοντά και του λέω: καλά, λέω, εδώ ξεσπάει στο κάδο. Χτυπάει μια κλωτσιά, το έσπασε. Έχουν ξαναγίνει τέτοια επεισόδια εδώ στην πλατεία. Και άλλες φορές έχουν γίνει, πολλές φορές. Ένα διάστημα είχαν φύγει από το εξαφανιστή και πήγαν στο πάρκο πέρα, τώρα ξανά ήρθαν πάλι εδώ πέρα. Εδώ βρήκαν καλύτερο στέκι, φαίνεται. Τι μπορεί να γίνει τώρα γι' αυτό, πώς θα σταματήσει? Να πάρει λίγο πιο αυστηρότερα μέτρα η αστυνομία. Ας τους βάλουμε μέσα στο κρατητήριο μερικές μέρες, χωρίς νερό και φαγητό, να ξέρουν τι θα υποστούν για να σταματήσουν.